Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου, θα ήθελα να παρατηρήσετε με προσοχή το βίντεο και το πρόσωπο του Τυλάτου για να δείτε ότι μέσα στο κύκλο, στο κέντρο του μέτωπο του, κατά αυτούς το τρίτο μάτι, το τσάκρα Άγνη, βλέπετε ότι τρεμοπρέζει μία μοβ φλόγα, σαν μία φλόγα, κάτι που τρεμοπρέζει. Και δεν είναι ότι κουνιέται, γιατί αυτό και η ακίνητος είναι, αλλά δεν μεταφέρεται να πείτε ότι το έχει κάνει ο ίδιος. Είναι αυτό που έκανε η μύση για να το ανοιχτεί το τρίτο μάτι. Προσέχτε καλά και βλέπετε αυτό το μοβ ελαφρός στο κέντρο του ματιού, που βλέπετε ότι τρεμοπαίζει η φλόγα. Και είναι από 6-7 βίντεο που και σε όλα, τελευταία ειδικά, είναι αυτό. Τι λένε όμως, θα σας πει ότι είναι ενεργοποίηση της κουνταλίνης, αυτά που λέει ότι το κηρυκείο του Ερμή, ότι βγαίνει και το φίδι συναντάται και βγάζει ενέργεια από πάνω, είναι δαιμόνιο. Ας δούμε πιο κάτω και ένα βίντεο να δείτε τι λένε για αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός που θα σας πλανήσει, αυτός που θα πλανήσει τον κόσμο αύριο, θα έχει ένδυμα χριστιανικό. Ο Αντίχριστος, λένε όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, ότι θα εμφανιστεί σαν Χριστός. Όλοι οι πρόδρομοι λοιπόν του Αντιχρίστου, οι νεότεροι πρόδρομοι, αυτοί που πλησιάζουν πιο κοντά, οι Πλειάδοι, οι Ολύμπιοι, ο ίδιος ο Αντίχριστος που θα φανεί με πρόσωπο ότι είναι ο Χριστός δήθεν, ενσάρκωση του Θεού, ο Άβαταρ, ο Άρχον των Φωτονίων από τα κέντρα του Σύμπαντος, ο Άρχον της Αμπάλα που θα μπει το πνεύμα του μέσα σε αυτόν, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος, θα έρθει με πολύ γαλήνιο πρόσωπο, όχι σαν τον Τουλάτο, πάρα πολύ. Θα εξαπατήσει, λέει το Ευαγγέλιο, ή δυνατόν πλανήσε και τους εκλεκτούς θα προσπαθήσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί οι σύγχρονοι αιρετικοί εμφανίζονται με πολλές χριστοειδείς εμφανίσεις. Εξωτερικά έχουν το ένδυμα του χριστιανού και πολλές φορές και του ορθοδόξου, αλλά εσωτερικά είναι λύκη βαρύς, όπως λέει για τους ψευδοποιημένες, έτσι θα είναι και αυτοί οι προφήτες του Αντιχρίστου. Γι' αυτό πρέπει να προσέξετε πολύ, γιατί οι αιρετικοί πλέον δεν έρχονται όπως οι αχοβάδες με γαλήνιο μόνο πρόσωπο. Θα έχουν και χριστολογικό πρόσωπο. Θα σου μιλάνε και από την Ορθοδοξία, όπως κάνει ο Τουλάτος. Αλλά ο Τουλάτος σας μεταφέρει μία μορφή οικουμενισμού. Δηλαδή, όπως οι οικουμενιστές λένε ναι και η Ορθοδοξία μέσα στο συνοθήλευμα του οικουμενισμού, έτσι και ο Τουλάτος σας λέει ναι να πιστεύετε το Χριστό, αλλά να βάλετε τον επιστημονισμό. Πετάχτε την Παλαιά Διαθήκη. Ασπαστείτε τα δόγματα του τσάκρα, το τρίτου ματιού που είναι επικοινωνία με δαίμονες, της γιόγκα και των ινδουιστικών θρησκειών, που όλα αυτά τα έχουν παραδώσει δαίμονες. Άρα έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέει. Βλέπετε, γι' αυτό λοιπόν να προσέξετε πάλι αυτό που λέει η Αποκάλυψη, που λέει μη της ημάς πλανήξει. Έτσι θα έρθουν οι ψευδοπροφήτες. Και ένα χαρακτηριστικό όλων των ψευδοπροφητών αυτών να γνωρίζετε είναι ότι δεν θέλουν τους Άγιους Πατέρες. Προτεστάντες, καθολικοί, οι αχοβάδες, όλοι αυτοί οι λευκαδελφίτες που λένε ότι έρχονται τα αστρόπλια, που λένε ότι επικοινωνούν με τους μεγάλους διδασκάλους, Άλις Μπέιλι και αυτά, δεν έχουν καμία σχέση με την ωραία ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Αυτό είναι ο προπομπό μας για να γλιτώσουμε από τον Αντίχριστο. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο, το επαναλαμβάνω και πάλι, προσέχτε, εκεί που θα μπει το 666, εκεί ο Τουλάτος κάνει το άνοιγμα του τρίτου ματιού, που είναι επικοινωνία με τον ίδιο τον Νεοσφόρο, όπως μας έχουν πει. Και ας δούμε τώρα και ένα νέο βίντεο που έχει βγει, που λέει πως οι Ινδουιστές αποδέχονται το χάραγμα, δηλαδή το άνοιγμα κατά αυτούς του τρίτου ματιού, που θα επικοινωνούν με τον Νεοσφόρο, τι είναι η γιόγκα. Ελπίζω με αυτό που θα δείτε το ξένο ντοκιμαντέρ να καταλάβετε τη σχέση της γιόγκα
Με το σατανισμό, να δείτε ότι είναι καθαρά σατανισμός. Να δείτε αυτό με το τρίτο μάτι, το άνοιγμα, να δείτε ο Θεός Σίβα που είναι ο αιωσφόρος, να δείτε ότι είναι πρακτική σατανιστική γιόγκα και να σας φύγει οποιαδήποτε πλάνη έχετε και να μην τους ξαναπλησιάσετε. Γιατί και ο Τουλάτος είναι ψευδοπροφήτης, είναι αιρετικός, είναι μεγάλος πλάνος και κινδυνεύεται να απολεστεί η ψυχή σας όταν ασπάζεστε αυτές τις πλάνες που σας λέει. Today I will be discussing yoga and its occult background. Many people, including many Christians, think that yoga is nothing but a harmless form of stretching and exercise. It is anything but that. Sadly, even professing Christians have bought into this lie. Every yoga teacher is in effect a Hindu or Buddhist missionary, even though he or she may wear a cross, insist that Yahushua is Lord, and protest that yoga is not a religion, but science. This is the most blatant of lies. Yet it has been so widely proclaimed and believed that in America's public schools, beginning in kindergarten, and in almost every other area of society today, yoga and other forms of Hindu Buddhist occultism are taught and accepted as science. In contrast, Christianity has been thrown out of the schools and is being crowded out of every other area of life in Satan's attempt to mix religion with New Age science. Some Christians integrate yoga and other aspects of Eastern spirituality with prayer and meditation. This has been attributed to a desire to experience God in a more complete and profound way. This is utter foolishness. You cannot mix Eastern occult spiritualism, which glorifies Satan, while you attempt to glorify Yah simultaneously. This is like mixing water and electricity. You cannot bow down to two masters. Choose this day whom you will serve. Yoga is from the Sanskrit word yug, meaning union, with the divine or higher self. Yoga is a path for transcending the ordinary mind in order to merge with your higher self or God self. Yoga means to yoke with Brahman, the universal spirit, the impersonal force that the Hindus call God, via the realization of an altered state of consciousness, thereby theoretically releasing oneself from the bondage of endless reincarnation. Yoga comes from the Hindu Vedas. It can be traced back to Patanjali, who was a religious leader. Shiva, one of Hinduism's three most powerful gods, was known as the Destroyer. He's called Yogiswara, or the Lord of Yoga. Yoga is clearly a New Age concept that is deeply religious and pantheistic in its origin. It is widely practiced and supported by New Age proponents. The New Age movement denies the reality of sin and total depravity and believes that man is generally good and is divine. They teach that there is a God within us and we are to harness that and develop it through meditation and other metaphysical techniques. They teach that the only thing people need is enlightenment regarding their divinity. They believe that through reincarnation, man is reunited with God. They believe in karma, which is a debt one owes because of his previous life. They also believe and teach the evolution of man as opposed to the creation that is taught in the Bible. Yoga is also associated with imagery, visualization, hypnosis, mind magic, chanting of mantras, and silver mind techniques, which are not only unbiblical but are completely satanic and spiritually dangerous. When practiced by professing believers, it allows an external demonic spiritual influence in our lives, which is inconsistent with and disallowed in the teachings of the Holy Scriptures. Yoga calls itself science. By calling itself science, yoga, which is the very heart of Hinduism, has within the last 30 years become an integral part of Western society, where it is taught in nearly every YMCA, in clubs, in public schools, in industries, and even in many churches. Dressed in Western clothing, yoga has gained acceptance in medicine, psychology, education, and religion under such euphemisms as centering, relaxation therapy, self-hypnosis, and creative visualization. Yoga is designed to lead to the realization of one's true godhood through an inward meditative journey that finally locates the ultimate source of everything within the human psyche. The goal of yoga is self-realization, to look deeply within what ought to be the temple of the one true God, and there to discover the alleged true self or higher self, and declare self to be God. Nothing could be more religious than that. Yet with straight faces, all of the yogis insist that practicing yoga will not change anyone's religious beliefs. This is the religion of Antichrist, and for the first time in history, it is being widely practiced throughout the Western world as transcendental meditation and other forms of yoga. Yoga is meant to awaken the Kundalini spirit within each practitioner, yoking them or making them one with Brahman. The Kundalini spirit is said to be a snake that is coiled around the base of the spine,
And when it is awakened through yoga stretches, it is supposed to travel up the spine to the brain and awaken the third eye or the pineal gland of the individual. The Kundalini spirit is actually a demon, which can be obvious through its snake form. The third eye is an occult term which is often used by Eastern spiritualists to open the physical eyes into the spiritual world. I have known more than a few people who were once involved in the occult who have claimed to open this third eye and have since been tormented by seeing demons manifest physically. The Kundalini spirit is also meant to awaken the chakras of the individual. Chakras are various spiritual pressure points said to be located around different meeting points of the body, points where our spiritual energy flows through. These chakras are said to be naturally blocked at birth and must be opened or awakened through transcendental yoga. Once awakened, the chakras allow great insight and vision into the spiritual world, leading to the most important facet of Hinduism and Buddhism, total enlightenment or godhood. If someone's interested in physical exercise that is designed to help one's body, he should not take yoga, which is designed for death, and teaches how to reach the state of consciousness where one gets a better reincarnation in the next life. Even the physical positions in yoga come right out of the Hindu scriptures, and are designed to put one into the state of consciousness where you believe and visualize that you're God. Therefore, Christians who think they're getting relaxation and exercise are really getting Hinduism. They think they're getting science, but they're getting religion. It's purposely mislabeled and it's very spiritually dangerous. The deep breathing techniques, such as the ones taught in yoga, are a time-honored method for entering altered states of consciousness and for developing so-called psychic power. Any altered state of consciousness, whether induced by yoga, hypnosis, drugs, or anything else, is the hinge on Hell's Gate and will open you up to tons of unnecessary spiritual warfare. It is very important to take care of your temple, as even scripture tells us that physical training is of some value. However, if a Christian wants to keep in shape, just stick with regular stretching, weight training, and cardio exercises. Beware of any workouts that attempt to employ anything other than basic exercise. As soon as exercise mixes with spirituality, such as many forms of martial arts that employ harnessing your body's energy, also called chi, it immediately becomes demonic and dangerous. It's good to stay in shape physically, but it's much more important to stay in shape spiritually. Keep it simple, and most importantly, keep it spiritually safe. Η συζήτηση με το γέροντα για την ευχή. Άγιε γέροντα, άρχισα με φωνή χαμηλή αυτόν τον καιρό. Θα ήθελα ακόμη γέροντα να μου εξηγήσετε περισσότερο και να μου αναπτύξετε αυτό που έλεγα προηγουμένως, τις διαφορές μεταξύ της ευχής και της μεθόδου γιόγκας και να φανερώσετε την ανωτερότητά της έναντι των άλλων ανατολικών θρησκειών, αφού μάλιστα διαθέτετε πολύ πείρα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, παιδί μου, και πολλά μπορεί να πει κανείς. Από αυτά που είπα προηγουμένως φαίνονται μερικά. Πρώτον, στην ευχή εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας τοργικός και ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτήρια επιτυγχάνεται εν το Θεό, γι' αυτό και οι προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντες «Ελέησόν με». Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και η αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται διε αυτού και εξε αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας εις το απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού. Στον Χριστό συναντάτε η Θεία και ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλος ο Θεός Λόγος και όλος ο άνθρωπος εν αυτό κατοικεί
παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Επομένως η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία του Ορθοδόξου Μοναχισμού συνδέεται, συνδέεται στενά με την Χριστολογία. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό και τηρούμε τις εντολές του. Στο θέμα αυτό δίδουμε μεγάλη βαρύτητα, επιμένουμε στην εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ο ίδιος είπε, εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές του, ενούμεθα με ολόκληρη την Παναγία Τριάδα. Τρίτον, με την ουερά και αδιάλειπτη προσευχή, δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα που μου ανέφερες προλίγου διακατέχονται από μίαν υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε την μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησον με λέμε και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερον από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη από τον αθλητή της ευχής και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία όπως είπαμε δεν είναι αφηρημένη κατάσταση αλλά ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η ένωση δεν εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν αφομοιούμεθα εφόσον είμαστε και εμείς ιδιαίτερα πρόσωπα. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Βλέπουμε και διακρίνουμε τις κινήσεις του Σατανά αλλά και τις ενέργειες του Χριστού. Αναγνωρίζουμε δηλαδή το πνεύμα της πλάνης που πολλές φορές μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Άρα ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άχτιστο από το χτιστό. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Από τη φθοροποιώ επίδραση των παθών. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στην απάθεια την στοϊκή, αλλά την δυναμική. Δηλαδή όχι στην έκρωση του πάθους, αλλά στη μεταμόρφωση αυτού. Χωρίς το απαθές πάθος δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει το Θεό και να σωθεί. Αλλά επειδή αυτή η αγάπη έχει διαφθαρεί και διαστραφεί, γι' αυτό και επιδιώκουμε την μεταμόρφωση, αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε από τις παραμορφωτικές καταστάσεις που δημιούργησε ο διάβολος. Δίχως αυτόν τον προσωπικό αγώνα που γίνεται με την χάρη του Χριστού, δεν μπορούμε να σωθούμε. Δε μόνον εστί θεολογία, ιδίχα πράξεως γνώση, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Έβδομον, με την ευχή δεν επιδιώκουμε να οδηγήσουμε το νου στο απόλυτο μηδέν, αλλά να τον στρέψουμε στην καρδιά και να φέρουμε τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Το σώμα, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν είναι κακό. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το σώμα κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι το σαρκικό φρόνημα. Δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα, που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Άλλωστε, σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμούμε την σωματολατρεία. Ούτε θέλουμε την καταστροφή της ζωής. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στο σημείο να μην επιθυμούμε τη ζωή, ώστε να πάψει η οδύνη. Ασκούμεθα στην ευχή, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. Όγδον, δεν υπάρχει σε εμάς αδιαφορία για τον γύρω κόσμο. Τα διάφορα συστήματα που μας ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθεια. Εμείς το αντίθετο επιδιώκουμε. Προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Είμαστε οικέτες για όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σωτηρία είναι η ένωση με τον Χριστό, ενώ είμαστε σε κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μία χαρά που είναι μόνο δική μας,
χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. Ένατον, δεν δίδουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους ούτε στις διάφορες τάσεις του σώματος. Μερικά από αυτά τα θεωρούμε υποβοηθητικά με σκοπό να συγκεντρωθεί ο νους στην καρδιά, δηλαδή στην ουσία του. Οπότε αμέσως καταργούνται. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διαφωτιστικές αυτές σκέψεις. Έχουν μεγάλη σημασία γιατί προέρχονται από εσάς που τα ζείτε. Με κατέλαβε πολύ δυνατά μια επιθυμία. Πιστεύω πως ο Θεός την έχει φυτεύσει. Θέλω να καθαριστώ. Βλέπα μέσα μου να οριάζουν τα πάθη. Θεωρώ την καρδία μου σαν μια ζούγκλα που συντηρεί πολλά άγρια θηρία και τον διάβολο να είναι άρχοντας και να κάνει ό,τι θέλει. Θέλω να απαλλαγώ από αυτή τη φρικτή κατάσταση, να παραδώσω την ψυχή μου ολόκληρη στον Θεό και αυτός να τη φωτίσει. Δική του να είναι. Αρκετά την έχει καταληστεύσει ο διάβολος ο πονηρός. Θέλω λοιπόν να καθαριστώ, αλλά δεν ξέρω πώς. Ακούτε γέροντα, θέλω να καθαριστώ, πέστε μου τρόπους. Είμαι έτοιμος να τους δεχτώ και να υποακούσω τυφλά σε όσα μου πείτε. Είχα αρχίσει με χαμηλή φωνή και είχα καταλήξει με πολύ δυνατή και κλαθμηρή. Σαν κεραυνός θα ακούστηκαν στα αυτιά του ερημίτου τα τελευταία μου λόγια. Τόσο δυνατά ήταν, σώπασε για λίγο, με κοίταξε με πολύ αγάπη, σαν και αυτοί που μόνο οι μοναχοί ξέρουν να δείχνουν. Μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν πρέπει να ανησυχώ για αυτή την ανησυχία, γιατί είναι ευλογημένη. Όταν ζούμε αυτές τις καταστάσεις, είπε, είναι φανερό πως το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και ενεργεί μέσα μας. Αρχίζουμε να προχωρούμε στον δρόμο της θεωρίας του Θεού. Είναι το πρώτο στάδιο της θεωρίας. Αν η τέλεια θεωρία του ακτίστου φωτός είναι φως καταφλέγων την ψυχή, η μετάνοια και η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας είναι πυρ καταφλέγων την ψυχή. Επομένως η μετάνοια και η επιθυμία καθαρισμού της ψυχής από τα πάθη είναι ώρα της χάριτος. Μόνο όταν αυτή εισέλθει μέσα μας μπορούμε να δούμε την ερήμωσή μας, νοσταλγούμε το Θεό και αγωνιζόμαστε να ενωθούμε μαζί Του. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε αυτές τις σκέψεις και να έχουμε αυτές τις επιθυμίες αν δεν έλθει η χάρη του Θεού. Σοφός καθοδηγός, έμπειρος πνευματικός, πράγματι χαριτωμένος άνθρωπος. Ξέρεις ανάριστος γιατρός να καθησυχάζει, να ειρηνεύει, να σου δίδει ένα φάρμακο καταπραϊντικό, όχι για να αναπαύσει εγωιστικά, αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει στην εγχείρηση και να σε θεραπεύσει. Αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο, συνέχισε, θα πρέπει να σου υποδείξω και μερικούς τρόπους ή μάλλον ένα απλούστατο τρόπο. Μην περιμένεις να σου αναθέσω βαρύτατα πράγματα. Μόνο η ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, καθαρίζει την ψυχή μας, δηλαδή η ακατάπαυστη κραυγή προς τον Θεό, τον Σωτήρα μας. Στην επίκληση και ένωση με τον Ιησού βρίσκεται όλη η σωτηρία μας. Εμείς να φωνάζουμε να έλθει και εκείνος ερχόμενος θα μας θεραπεύσει. Εμείς σαν άρρωστοι να βογκάμε και εκείνος σαν γιατρός γεμάτος αγάπη θα έρχεται σε βοήθεια. Εμείς όπως ο περιπεσόν εις τους ληστάς να φωνάζουμε και ο καλός Σαμαρίτης θα έρχεται να μας καθαρίζει τις πληγές, να μας οδηγεί στο πανδοχείο, δηλαδή στη θεωρία του φωτός που πυρπολεί όλο μας το είναι. Όταν ο Θεός έρχεται στην καρδιά μας, νικά το διάβολο και καθαρίζει τις ακαθαρσίες που αυτός έχει δημιουργήσει. Επομένως η νίκη εναντίον του διαβόλου είναι η νίκη του Χριστού διημών. Εμείς να κάνουμε το ανθρώπινο, δηλαδή να προσκαλούμε το Χριστό και εκείνος θα κάνει το Θείο. Θα κάνει το Θείο, θα τον ακούσουμε μέσα στην ψυχή μας και θα έρθει να διώξει το διάβολο και θα μας καθαρίσει. Επομένως να μην θέλουμε να κάνουμε εμείς το Θείο και ο Θεός το ανθρώπινο. Να καταλάβουμε καλά ότι εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο, την ευχή και ο Θεός θα κάνει το Θείο. Εκείνος νικά τον διάβολο και θα καθαρίζει.
Επομένως να μην θέλουμε να κάνουμε εμείς το θείο και ο Θεός το ανθρώπινο. Να το καταλάβουμε καλά ότι εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο την ευχή και ο Θεός θα κάνει το θείο την σωτηρία. Η όλη προσπάθεια της επικλήσεως είναι θεανθρώπινη. Η αξία της ευχής πρώτον. Αν κατάλαβα καλά, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την άσκηψη, την ύψη και την ευχή του Ιησού. Επιτρέψτε μου όμως μία ερώτηση. Όχι γιατί την πιστεύω, αλλά επειδή ακούω συχνά από διαφόρους ανθρώπους της εποχής μας αντιρρήσεις για την χαριτωμένη ευχή. Λένε ότι η ευχή και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα χριστιανικό γιόγκα που συνδέεται με πρότυπα ανατολικών θρησκείων. Τι έχετε να πείτε στο θέμα αυτό? Αυτοί που τα λένε αυτά φαίνεται ότι έχουν πλήρη άγνοια της χαρισματικής καταστάσεως της Εκκλησίας μας. Αφού με την ευχή αποκτούμε την Θεία Χάρη. Δεν το έζησαν αυτό και δεν το ξέρουν, όμως δεν πρέπει ποτέ να κατηγορούν αυτούς που έχουν εμπειρία. Βλαστημούν όμως και τους Άγιους Πατέρες. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν για αυτή και μίλησαν ζωηρά για την αξία της. Αυτοί λοιπόν έπεσαν σε πλάνη. Σε πλάνη έπεσε ένας Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Έχουν ακόμη άγνοια και της Αγίας Γραφής. Την φράση «Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς» που σημαίνει «Ιησού ελέησον ημάς» την είπαν οι τυφλοί και βρήκαν το φως. Οι λεπροί και θεραπεύθηκαν από τη λέπρα τους. Και διάφορα άλλα. Η ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ «Ιε του Θεού ελέησον με» αποτελείται από δύο κεντρικά σημεία. Από το δογματικό, αναγνώριση της θεότητος του Χριστού, του Ιησού Χριστού, και το οικετευτικό, παράκληση για την σωτηρία μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, το δογματικό, ελέησόν με τον αμαρτωλό, παράκληση για τη σωτηρία μας. Δηλαδή η ομολογία πίστεως στον συνάνθρωπο συνδέεται με την ομολογία της αδυναμίας μας να σωθούμε μόνοι μας. Αυτά τα λόγια λέγει, όλα και πάνω από αυτά τα δύο σημεία στηρίζεται όλος ο αγώνας χριστιανού. Πίστη στον θεάνθρωπο και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Έτσι η ευχή εκφράζει μέσα σε λίγες λέξεις όλη την προσπάθεια του πιστού και συνοψίζει ολόκληρη τη δογματική της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Με την ευχή αποκτούμε τη διπλή γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει πως το πάθος της υπερηφανίας συνίσταται από δύο άγνοιες. Την άγνοια της Θείας Δυνάμεως και την άγνοια της ανθρωπίνης ασθενείας. Και αυτή η διπλή άγνοια δημιουργεί φρόνηση συγκεκριμένη. Ο υπερήφανος λοιπόν είναι ο άνθρωπος της αγνίας. Ενώ αντίθετα ο ταπεινός είναι ο άνθρωπος της διπλής γνώσης. Γνωρίζει τη δική του αδυναμία και την δύναμη του Χριστού. Επομένως με την ευχή του Ιησού αναγνωρίζουμε και ομολογούμε τη δύναμη του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού και τη δική μας αδυναμία ελέησον. Έτσι αποκτούμε την μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως. Εκεί που υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και η χάρη του Χριστού και αυτή η χάρη είναι η βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε λοιπόν την αξία της ευχής. Βλέπετε πως με τη δύναμή της μπορούμε να αποκτήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρω γέροντα πως απαραίτητη προϋπόθεση ορθοδόξου ήθους είναι να μην ξεχωρίζουμε το Χριστό ποτέ από τα άλλα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία συχνά επικαλούμεθα και δοξάζουμε ολόκληρη την Αγία Τριάδα σε όλες τις εκφωνήσεις και τις ακροτελεύτητες αιτιολογίες. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίχης αιώνας των αιώνων αμήν. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών κλπ. Μήπως η ευχή που αναφέρεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος εκτρέπεται από την ορθή αυτή διδασκαλία?
Οπωσδήποτε όχι και θα το εξηγήσω περισσότερο. Η ευχή λέγεται ευχή του Ιησού. Αλλά βρίσκεται σε μία τριαδολογική βάση. Άλλωστε ο Χριστός ίσον της Αγίας Τριάδος δεν υπάρχει ποτέ άνευ του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και αποτελεί με τα άλλα πρόσωπα τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Η Χριστολογία συνδέεται στενά με την τριαδολογία. Ας έλθω στο θέμα της ευχής. Ο πατήρ ο Ουράνιος δια του Αγγέλου έδωσε παραγγελία στον Ιωσήφ να ονομάσει τον Χριστόν Ιησούν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν Ματθαίο Α 21. Ο Ιωσήφ κάνοντας υπακόηση στον πατέρα κάλεσε τον Υιόν της Παρθένου Ιησούν. Κατώ ακόμη σύμφωνα με το Πνεύμα το Άγιον που φώτισε τον Απόστολο Παύλο ουδείς δυνατεί υπήν Κύριον Ιησού ημίεν Πνεύματι Αγίου Α Κορινθίους Ιώτα Β 3-5 οι λέξεις κλειδί για την ευχή του Ιησού Χριστού το Κύριε Ιησού Χριστέ για το Θεό ελέησον. Άρα λέγοντας την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησον με, αναγνωρίζουμε τον Πατέρα και κάνουμε υπακοή σε Αυτόν και επιπλέον αισθανόμαστε τις ενέργειες και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Οι πατέρες φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα μας είπαν ότι ο Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Εδώ το έχει πει ο Άγιος Ιερόθεος. Όλη η Αγία Τριάδα δημιούργησε τον κόσμο και έπλασε τον άνθρωπο και πάλι όλη η Αγία Τριάδα αναδημιούργησε και ανέπλασε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ο Πατήρ ευδόκησε ο Λόγος σάρξ εγένετο και εγένετο σάρξ εξ, Αγίου πνεύμα, εξ Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή εν ανθρώπιση του Χριστού έγινε ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου και η πρόσκτηση των θείων χαρίτων είναι κοινή ενέργεια της Παναγίας Τριάδος. Δύο χαρακτηριστικές διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων θα σας αναφέρω. Ο Άγιος Σιμεώνων ο νέος θεολόγος γράφει κάπου ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η θύρα της σωτηρίας σύμφωνα με τη διακήρυξή του. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ιωάννου Ιώτα 9. Αν ο Χριστός είναι η θύρα, ο Πατήρ είναι η οικία. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολλέ εισήν. Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 2. Δια του Χριστού λοιπόν εισερχόμεθα στον Πατέρα. Και για να ανοίξει η θύρα, ο Χριστός απαιτείται το κλειδί που είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Ο Πατήρ έστειλε τον Υιό του στον κόσμο, ο Υιός και Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται διού, μορφώνει τον Χριστό εν τες καρδίες ημών. Επομένως γνωρίζουμε τον Πατέρα διού εν Αγίου Πνεύμα. Επίσης ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ομιλεί συχνά στα έργα του για τις μυστικές αρκώσεις του λόγου. Γράφει κάπου ότι όπως οι λόγοι του νόμου και των προφητών ήταν πρόδρομοι του Θεού της κατασάρκα παρουσίας του λόγου του Θεού, έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκωθής έγινε πρόδρομος της πνευματικής αυτού παρουσίας, παιδαγωγών τας ψυχάς δια των οικείων λόγων προς υποδοχήν της εμφανούς αυτού θεϊκής παρουσίας. Με άλλα λόγια πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας ο Χριστός, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του στους ουρανούς. Η σάρκωση όμως του Χριστού μέσα μας γίνεται ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε πως εκφράζεται η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος που αναγνωρίζουμε με την ενανθρώπισή του. Αυτός λοιπόν που αρνείται και δεν αναγνωρίζει την ευχή του Ιησού κάνει μεγάλο λάθος. Αρνείται την Αγία Τριάδα, κάνει αυνυπακόηση στον Πατέρα και δεν δέχεται τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος και άρα δεν έχει πραγματική κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Πρέπει επομένως να αμφιβάλλει αν είναι ορθόδοξος χριστιανός.
θεία βοήθεια. Είναι η λατρευτική προσευχή, η ατομική προσευχή κλπ. Η ευχή όμως του Ιησού έχει μεγάλη αξία, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι το μικρό εκείνο κλειδί με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να εισέλθουμε στα μυστήρια. Αοφθαλμό σου κλείδε και ού σου κήκουσε και επικαρδία ανθρώπου κανέβη. Δηλαδή συγκρατεί περισσότερο το νου και τον κάνει να προσεύχεται αφάνταστα, τον κάνει δηλαδή άχρον, ανίδεον, ασχημάτιστον, και σε σύντομο χρονικό διάστημα φέρει πολύ χάρη. Φέρει δε πολύ χάρη και περισσότερη από την ψαλμωδία, γιατί συνδέεται στενά με την ταπείνωση και την επίγνωση των αμαρτιών μας. Έτσι λέγουν οι πατέρες. Πράγματι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης λέγει ότι η ψαλμωδία είναι για τους πρακτικούς και αρχαρίους, ενώ η ευχή για αυτούς που γεύτηκαν τη Θεία Χάρη και τους ησυχαστάς. Σι δε μήτε πολλά κι ψάλε σύγχυσης γάρ. Το γάρ πολλά ψάλει των πρακτικών εστί, δια την αγνωσίαν και των κόπων και των ησυχαστών αρκούμενων, αρκουμένων εν Θεό, μόνο προσευχέστο εν καρδία και απέχεστε νοημάτων. Ο δε γευσάμενος της χάριτος οφείλει συμμέτρος ψάλιν κατά τους πατέρας. Το πλείστον ασχολούμενος εις την προσευχήν, ραθυμών δε ψάλιν ή αναγινώσκην τα πρακτικά των πατέρων. Συνήθως, πάτερ μου, συνέχισε, με την ψαλμωδία επέρχεται σύγχυση, αλλά και υπησέρχεται ο εγωισμός και η περηφάνεια για την ωραία φωνή και τις εντυπώσεις που οι άλλοι εκφράζουν. Ενώ όταν ο πιστός στο κελί του λέγει το ελέησόν με, δεν υπάρχουν εκεί εξωτερικοί παράγοντες για την εμφάνιση της υπερηφάνειας. Γι' αυτό και οι ησυχαστές περισσότερο εξασκούνται σε αυτό το είδος που οι πατέρες μας δίδαξαν και κάνουν τον όρθρο και τον εσπερινό με το κομποσχήνι, λέγοντας δηλαδή την ευχή. Η ευχή αυτή είναι αρκετά στενή, πολύ μικρή. Μπορεί εκεί να καθυλωθεί ο νους. Στις μικρές φράσεις προσιλώνεται περισσότερο ο νους. Όμως η ευχή έχει τεράστιο βάθος που δεν φανερώνεται εξωτερικά. Όπου στέκεται ο νους έχει το ιδίωμα να εμβαθύνει και εκεί να οδηγεί την επιθυμία και την αγάπη. Αυτά λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ή ο Θεονούς ενείς χρονίζει, πράγμασι εν αυτής πλατείνεστε. Ενείς δε πλατείνετε, εν αυτής και την επιθυμία και την αγάπη τρέψε, είτε εν της θείς και οικής και νοητής, είτε εν της σαρκός πράγμασι τε και πάθεση. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη γνώση. Ένα απλό πράγμα εκ πρώτης όψεως μπορεί να αποτελέσει μελέτη και έρευνα ετών. Πόσο μάλλον το γλυκύτατο όνομα του Ιησού μπορεί κανείς να το μελετά σε όλη του τη ζωή. Αφού τέτοια δύναμη διαθέτει, επιτρέψτε μου γέροντα να ερωτήσω πώς γίνεται. Πώς μπορεί κανείς να την απολαύσει. Ξέρω ότι σας στεναχωρώ, γιατί γνωρίζετε ότι μπροστά σας έχετε έναν αδαΐ και αγράμματο στα θέματα αυτά. Αλλά λέγοντας αυτά θα με βοηθήσετε, λέγοντας θα με βοηθήσετε πολύ. Η ευχή είναι η μεγαλύτερη επιστήμη, παιδί μου. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει ακριβώς, ούτε να την καθορίσει, γιατί κινδυνεύει να παρεξηγηθεί ή να μην εννοηθεί από αυτούς που δεν έχουν έστω και λίγη πείρα. Είναι ακόμη ένας πραγματικός άθλος. Θα έλεγα ακόμη ότι είναι η ακροτάτη μορφή από όπου αποκτούμε την θεολογία ή μάλλον την θεοπτία. Η θεολογία είναι γέννημα και απότοκος της καθαράς προσευχής, εύχημος και ευλογημένος καρπός της. Το κλίμα της αναπτύξεώς της και της βιώσεώς της είναι η ησυχία της γλυκυτά της ερήμου με όλο το δυναμικό της περιεχόμενο και η κάθαρση από τα πάθη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαλογισμού και νοεράς προσευχής από τον υπερβατικό διαλογισμό? Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι πολλές ανατολικές θρησκείες έχουν έλθει στην πατρίδα μας.
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν το διαλογισμό και την αυτοσυγκέντρωση. Γι' αυτό και προσπαθούν να παραπλανήσουν πολλούς νέους οι οποίοι πολύ εύκολα πέφτουν στα δίχτυα τους. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της νοεράς προσευχής και του διαλογισμού? Η νοερά προσευχή είναι λειτουργία έργου ολοκλήρου του λαού του Θεού. Εντάσσεται στην όλη λειτουργία της Εκκλησίας μας και έχει οντολογική σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Στη μη χριστιανική ανατολική πνευματικότητα έχουμε μία ατομική προσπάθεια αναβάσεως. Ο άνθρωπος είναι μόνος ενώπιον του απολύτου με τον οποίο ταυτίζει τον εαυτό του. Στην Εκκλησία έχουμε τον προσωπικό Θεό που γίνεται από αγάπη άνθρωπος. Διασώζεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Αντίθετα, στη μη χριστιανική Ανατολή, ο Θεός δίνεται ως Θεός, ως πρόσωπο απόλυτο. Έτσι ο άνθρωπος ειδωλοποιείται, προσπαθεί να γίνει ο ίδιος Θεός. Στην Ορθόδοξη παράδοση, στην κατηδίαν ή δημόσια προσευχή, το μόνο πρόσωπο που μας ενδιαφέρει είναι ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του ζώντος Θεού. Στις ανατολικές θρησκείες, το κέντρο των πάντων δεν είναι ο προσωπικός Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Ειδωλοποιούν και θεοποιούν τους γκουρού, δηλαδή τους διδασκάλους τους, και τα ίδια τους τα πάθη. Όπως η νέα εποχή κηρύττει τον άνθρωπο Θεό, βασίζεται σε αυτές τις θεωρίες των ανατολικών θρησκειών. Η νοερά προσευχή δεν έχει χαρακτήρα θρησκευτικό, αλλά εκκλησιαστικό. Δεν μπορεί η νοερά προσευχή να συγκριθεί με οποιοσδήποτε θρησκευτικές ασκήσεις ή τεχνικές μεθόδους. Γι' αυτό και οι πνευματικές εμπειρίες που κινούνται με θρησκευτικά πλαίσια, αν απολυτοποιηθούν και δεν μετρηθούν με τη Θεία Αποκάλυψη, οδηγούν στην πλάνη. Οι διάφορες μέθοδοι γιόγκα και διαλογισμού, οι ποικίλες τεχνικές πνευματικής ζωής περί συλλογής ή αυθυπέρβασης, εντάσσονται σε μία θρησκευτική νοσταλγία αναζήτησης. Πολλές δε φορές αναμειγνύονται με δαιμονικά στοιχεία, αφού ο άνθρωπος αυτή την αναζήτηση βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως. Όπως παραδείγματος χάρη στο Ζεν, επικαλούνται συνεχώς ένα όνομα, το οποίο εάν το αναλύσεις θα δεις πιο κάτω ότι είναι η συνεχής επίκληση ενός δαιμονικού πνεύματος. Ο διαλογισμός κενώνει το νου, ενώ η νοερά προσευχή συγκεκριμένα συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές εκείνοι που λένε, που κάνουν διαλογισμό και επικαλούνται κάποια ονόματα και λένε κάποιες λέξεις, όπως προείπαμε στο Ζεν, επικαλούνται δαιμονικές οντότητες, όπως είναι τα ΑΟΜ και διάφορες λέξεις που λένε οι γκουρουιστές και όλοι αυτοί που ασχολούνται με ανατολικές θρησκείες, λένε 7 κλειδιά λέξεις για τα 7 τσάκρας που είναι επικλήσεις δαιμονίων. Σε αντίθεση με την ιερά ευχή που πρέπει να έχεις συντριβή κατάνοιξη και επικοινωνείς κατευθείαν με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αντίθετα, η νοερά ευχή είναι στοιχείο της πνευματικής ζωής σε εκκλησιαστική και ευχαριστηριακή βάση. Ακόμη στην νοερά προσευχή δεν έχουμε τον ατομικό χαρακτήρα, αλλά τον κοινωνικό χαρακτήρα μέσα στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένας ηγούμενος Αγιορείτης τονίζει: «Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε πραγματικά πολύ ευεργετημένοι από τον Κύριο. Η εγχριστώ πνευματική ζωή μέσα στην Αγία μας Εκκλησία είναι ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο αληθινό, ό,τι πιο γνήσιο και θεόφημεστο υπάρχει. Αντίθετα, η πνευματική ζωή των ανατολικών θρησκειών, η οποία εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, είναι καθαρή πλάνη του διαβόλου. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να τρέξουμε πίσω από αυτές τις πλάνες, αφού έχουμε την αλήθεια. Δεν έχουμε καμία ανάγκη από το διαλογισμό και την αυτοσυγκέντρωση, στα οποία εισχωρεί το πνεύμα της πλάνης, εισχωρεί δαιμόνιο. Η νοερά προσευχή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όπως μας λέει το Ιερό Ευαγγέλιο Α Κορινθίους Β5, ουδείς δύνατε επίν Κύριον Ιησού. Και ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να λέει την νοερά προσευχή και να ελκύει τη Θεία Χάρη, τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι μέθοδοι του διαλογισμού, της γιόγκα και όλες οι τεχνικές αυτές της ψεύτικης
πνευματική ζωή των ανατολικών θρησκειών, όπως μας λέει το ωραίο Ευαγγέλιο, οι θρησκείες των εθνών δαιμόνια εισή. Είναι δαιμονικά όλα και αυτή η εξάπλωση που γίνεται στην Ευρώπη γίνεται και στην Αμερική βέβαια και ακόμη και στην πατρίδα μας. Η εξάπλωση αυτή του διαλογισμού γίνεται, το κάνει ο Σατανάς για να αποτρέψει τους ανθρώπους να μπουν στην ανωτέρα ευχή, την ωερά προσευχή που κατά τους φιλοκαλικούς πατέρες όταν λες ένα Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με, δονείται όλο το σύμπαν και ταράσσονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και αυτοί όλοι οι ανατολικοί διδάσκαλοι των ανατολικών θρησκειών δεν μπορούν να σταθούν όταν κάποιος κάνει την ωερά προσευχή, γιατί ταράζονται τα δαιμόνια και σηκώνονται και φεύγουν. Ας δούμε τώρα τι μας λέει ο γέροντας ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Η Ορθοδοξία έχει το θαύμα και τη Θεία Χάρη. Ο Ινδουισμός έχει τη μαγεία και τη φιλοσοφία. Αντικαθιστά το θαύμα με τη μαγεία και τη Θεία Χάρη με τη φιλοσοφία. Ο διάβολος δίνει στους γκουρού και τους μάγους δυνάμεις, επειδή του δίνουν δικαιώματα. Έτσι μπορούν να κάνουν δήθεν θαύματα και ο άλλος που τους βλέπει να τους θαυμάζει. Εξωτερικά βέβαια είναι αυτά τα θαύματα. Είναι τα θαύματα που θα κάνει ο διάβολος, που κάνει ο διάβολος, όπως έκανε ο Κίνοπας ο μάγος, και όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος προσευχήθηκε, αυτός έγινε πέτρα. Κάτι παρόμοιο μπορεί να κάνει ένας πολύ δυνατός χριστιανός πιστός, αν με αγάπη παρακαλέσει τον Χριστό να εμποδίσει αυτούς. Κάποτε πήγε ένας βουδιστής μοναχός στον γέροντα Παΐσιο. Τον πλησίασε και του είπε ότι έχει μάθει ότι είναι ένας μεγάλος γκουρού. Γιατί όλοι αυτοί, να κάνουμε μια παρένθεση, τους βλέπουν κάτι αντίστοιχο με τους γκουρού τους δικούς τους. Ενώ ο γέροντας ο Ορθόδοξος έχει την ταπείνωση. Αυτοί έχουν την υπερηφάνεια. Ο γέροντας του απάντησε ότι δεν είναι γκουρού, αλλά ένας απλός μοναχός που αγωνιζόταν με τη χάρη του Θεού. Ενώ εκείνοι αγωνίζονται με την υπερηφάνεια τη δική τους. Εκείνος τότε με έπαρση του είπε ότι είχε μάθει πως έκανε θαύματα και πως και εκείνοι μπορούσαν να κάνουν θαύματα με τον διαλογισμό. Τότε ο γέροντας του είπε να κάνει κάποιο θαύμα για να πιστέψει κι αυτός. Ο βουδιστής μοναχός απάντησε ότι μπορούσε με τον διαλογισμό, την αυτοσυγκέντρωση και κάποιες ασκήσεις να βρεθεί 2 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτά συνήθως παρενθέτουμε και εμείς ότι είναι πολύ συνηθισμένα, τα κάνουν πολλοί εκεί στο Θιβέτ, στις ανατολικές θρησκείες. Γιατί τα κάνουν με την τεχνική του σώματος και με τη βοήθεια του Σατανά. Δεν καταλαβαίνουν βέβαια ότι είναι ο Σατανάς, αλλά πολλοί το καταλαβαίνουν και ζητούν και τη βοήθειά του παράλληλα. Και το ομολογούν και το λένε. Άρα βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρα οι άνθρωποι, είναι δούλοι του Σατανά. Ο γέροντας τον προέτρεψε να το κάνει. Εν τω μεταξύ εκεί βρίσκονταν και άλλοι προσκυνητές οι οποίοι παρακολουθούσαν τη σκηνή. Πράγματι, ο βουδιστής με ορισμένες ασκήσεις, μόλις άρχισε να αυτοσυγκεντρώνεται, βρέθηκε 2 μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο γέροντας πήρε στα χέρια του το κομποσκήνι και αφού άρχισε να κάνει την καρδιακή προσευχή, κάποια στιγμή του είπε: «Ορίστε, τώρα κατέβα. Με τη χάρη του Θεού και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Ο βουδιστής ακινητοποιήθηκε. Πανικόβλητος κοίταζε δεξιά και αριστερά και δεν μπορούσε να κατέβει. Κάποια αδύναμη τον κρατούσε σε εκείνο το ύψος. Όταν ο γέροντας άφησε το χέρι του από το χέρι του σκομποσκήνη, του είπε: «Ορίστε, τώρα προσγειώστε στο έδαφος». Πράγματι, μόλις ο βουδιστής κατέβηκε και πάτησε στο έδαφος, χάθηκε αμέσως μέσα στο δάσος. Άλλος ένας γέροντας, σε μία σκήτη ζηλωτής του Αγίου Όρους, όταν είχε έρθει ο νεαρός, ο οποίος ιστορεί ο πατέρας Σάβας, σε ένα βίντεο του αποκαλυπτικό για ένα βουδιστή ο οποίος είχε μοιηθεί στη μαγεία, γι' αυτό σας λέμε, είναι συνειδητοί με το Σατανά αυτοί, χρησιμοποιούν σατανικές δυνάμεις. Όπως κάποιος είπε σε κάποιον γνωστό μας: «Εγώ», λέει, «είμαι βουδιστής, αλλά αν θέλω», λέει, «θα κατεβάσω τα πνεύματα του βουνού και θα αρχίσουν να ρίχνουν πέτρες, να κάνουν βροχή, να κάνουν κρύο, να κάνουν χιόνι και θα σας διαλύσω. Μην πλησιάζετε». Φυσικά αυτοί δεν γνωρίζανε οι άνθρωποι ότι άμα επικαλεστείς το Κύριε Ιησού Χριστέ με πίστη, ελέησόν με, με τη βοήθεια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αυτοί ακινητοποιούνται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πράγματι αυτός ο μάγος πήγε σε αυτό το γέροντα και του λέει: «Εγώ», του λέει, «μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μπορώ να σπάσω μία πέτρα, να κάνω 1000 πράγματα». Αυτό έγινε στα Κατουνάκια, στο γέροντα Κλίμιν. Τότε του λέει ο γέροντας: «Εντάξει, εγώ θα σε κάνω να μην μπορείς να τη σπάσεις την πέτρα». Και τι κάνει? Πηγαίνει, σταυρώνει στο όνομα της Αγίας Τριάδος, το όνομα του Ιησού Χριστού, το λιθάρι εκείνο, και άρχισε να χτυπιέται ο βουδιστής, να κάνει, να δείχνει από εδώ, από εκεί, τίποτα. Μα λέει: «Τι δύναμη έχεις μεγαλύτερη από μένα, γέροντα, τι γίνεται εδώ?»
με τη δύναμη του Κύριου Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό, με τη δύναμη του Χριστού, του λέει, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Βλέπετε, και έτσι αυτός ταπεινώθηκε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τελικά λένε ότι έγινε χριστιανός και μοναχός. Κάποιος άλλος πάλι, που λένε ότι αυτοί έχουν δυνάμεις, ότι σώνονται κτλ., ενώ είχε πάει διακοπές χριστιανός με τη γυναίκα του, πριν 4 χρόνια μας το διηγείται αυτό, ο άνθρωπος αυτός είχαν πάει σε μία πόλη της Πελοποννήσου, στη Μεθόνη, και προσπαθούσαν να πάνε σε κάποια προσκυνήματα, προσπαθούσαν να ενημερώσουν τον κόσμο για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης, της αριθμοποίησης, για τη μετάνοια, για όλα αυτά, αλλά βλέπανε μια τρομερή αδιαφορία, μια ψυχρότητα των ανθρώπων, σε σημείο που ο άνθρωπος άρχισε και λίγο αγαναχτούσε. Όμως τι σημείο έδειξε ο Κύριος? Είχε επικοινωνήσει με ένα γέροντα αγιορείτη, και ο γέροντας του είχε πει, κάποια στιγμή θα δεις πως είναι η κόλαση. Και ό, του θαύματος, εκεί που ή το Σαββάτο βράδυ 9 και 4 περίπου, και όπως προχωρούσαν στην πόλη, εκείνος έλεγε στη γυναίκα του ότι, ξέρεις κάτι, κοίτα τους πως είναι, τι είναι αυτοί, έχουν γίνει αντίχριστοι. Και τι βλέπει? Ανοίγει μπροστά στα μάτια του, με τα μάτια της ψυχής, σαν να άνοιξε ο τόπος, και βλέπει μία τεράστια σπήρα, όπως έχουμε ένα ελαττήριο, αλλά οι διαστάσεις της ήταν εκατοντάδες μέτρα, η διάμετρός της και το ύψος της ήταν, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες μέτρα, και έβλεπε αυτή η σπήρα να είναι γεμάτη φωτιά και να στροβιλίζεται με μεγάλη ταχύτητα, και χιλιάδες άνθρωποι να ουρλιάζουν με πόνο, και μία γλυκιά φωνή του λέει, θα ήθελες αυτοί όλοι οι άνθρωποι να πάνε στην απώλεια, να πάνε στην κόλαση? Κοίταξε πως κολλάζονται αυτοί που είναι παραβάτες του Χριστού, των νόμων του Θεού, και βλέπει ανθρώπους ημίγυμους, ανθρώπους λουόμενοι που προκαλούσαν, του έλεγαν, και να μπαινοβγαίνουν στη φωτιά και να ουρλιάζουν. Αυτό να τρέχει και αυτοί να μην ξέρουν πού να σταθούν από το πόνο και την αγωνία. Όμως το άλλο είναι που θέλουμε να επιστήσουμε εδώ την προσοχή για τους βουδιστές, ότι έβλεπε μουσουλμανικά τεμένοι που να βγαίνουν εκατοντάδες άτομα και να ουρλιάζουν και να φωνάζουν βοήθεια, όλοι μέσα στο πυρ της σκεωμένης φλόγας της κολάσεως. Αλλά ήταν και το άλλο που επικεντρώνουμε, είδε χιλιάδες, για να μην πω χιλιάδες, λέω εκατοντάδες στούπες βουδιστικές. Οι στούπες είναι τόποι λατρείας των βουδιστών. Να μπαινοβγαίνουν από εκεί οι βουδιστές με τις κόκκινες χλαμίδες και να ουρλιάζουν γιατί δεν πίστεψαν στον Χριστό. Το ίδιο και οι μουσουλμάνοι να κολλάζονται. Αυτό κράτησε 25 λεπτά, μισή ώρα. Ο άνθρωπος συγκλονίστηκε τόσο πολύ που μετά άρχισε και παρακαλούσε τον Χριστό να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους στρέψει σε μετάνοια. Βλέπουμε εδώ πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για αυτούς οι οποίοι δεν είναι στην ορθόδοξη πίστη και είναι μέσα στην πλάνη. Η ριζική διαφορά του χριστιανισμού από τις ορθοδοξίες, από άλλες δοξασίες, έγκυται στο ότι η ευχή του Ιησού είναι θεμελιωμένη στην αποκάλυψη του ζώντος και προσωπικού Θεού της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στους άλλους δρόμους δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια της προσωπικής σχέσης μεταξύ του Θεού και του προσευχομένου. Στον ανατολικό ασχητισμό προβάλλεται η άσκηση της νοεράς απεκδίσεως από κάθε σχετικό και παρερχόμενο, για να ταυτιστεί ο άνθρωπος με ένα πρόσωπο απόλυτο, με το οποίο πιστεύεται ότι είναι του ιδίου γένους, αλλά υπέστη υποβάθμιση και φθορά, ερχόμενο στην πολύμορφη και μεταβαλλόμενη ζωή του παρόντος αιώνος. Η άσκηση αυτή είναι εγωκεντρική και βασίζεται στη θέληση του ανθρώπου. Έχει χαρακτήρα περισσότερο διανοητικό και δεν συνδέεται καθόλου με την καρδιά. Στην ασκητική παράδοση ο άνθρωπος αγωνίζεται να επιστρέψει προς το ανώνυμο, υπερπροσωπικό απόλυτο και να ανακραθεί με αυτό. Επιθυμεί να σβήσει την ανθρώπινη υπόστασή του στον ανώνυμο ωκεανό του καθαρού αυτού είναι. Η θεωρία όμως αυτή δεν είναι θεωρία Θεού,
αλλά αυτοθεωρία ανθρώπου. Δεν ξεπερνά τα όρια του πτιστού, ούτε αγγίζει το πρωταρχικό. Το πρωταρχικό είναι του ζώντος Θεού της Αποκαλύψεως. Μπορεί η άσκηση του είδους αυτού να επιφέρει κάποια ανάπαυση και να οξύνει τις ψυχικές διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, αλλά το γεγενημένο της σαρκός σάρξ εστί και το Θεό αρέσει ου δύναται. Ρωμαίο 8:8. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη και δαιμονική. Και όλα αυτά για να σε πλανήσει να μην δεις την αλήθεια, το φως του Χριστού και σωθείς. Στην Ορθόδοξη παράδοση η προσευχή υπάρχει σε δύο μορφές, εξωτερική και εσωτερική. Η εξωτερική ενεργείται με το στόμα, δηλαδή με τις δικές μας προσπάθειες, ενώ η εσωτερική γίνεται με την καρδιά μας και κατά τρόπο μυστικό. Γίνεται και ομαδική σε καθορισμένο χρόνο. Το επτάκι στην ημέρα είναι σάτο το όνομα Κυρίου, μεσονυχτικό, όρθρο, ώρες, εσπερινό, απόδειπνο, λειτουργία, όπου οι άνθρωποι καλούνται από την Εκκλησία να υμνήσουν το όνομα του Θεού και να συμμετάσχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η προσευχή είναι αυτοπροαίρετη και καθορίζεται ως προς το χρόνο και τον αριθμό των προσευχών. Ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να εύχεται όσο θέλει, άλλοτε σύντομα και άλλοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομαδική προσευχή τελείται στο ναό και στο σπίτι μας. Η εσωτερική γίνεται κατά μόνας. Εκτελείται στο ταμείο μας κατά το ρυθέν του Ευαγγελίου. Ήσερθε στο ταμείο σου και προσευχή σου. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας, η εσωτερική προσευχή δεν θέλει ούτε βιβλία, ούτε στόμα, ούτε φωνή, ούτε κινήσεις της γλώσσας, παρά μόνο την αναγωγή του νου μας προς το Θεό και την αυτοσυγκέντρωση που είναι δυνατόν να γίνει με κάθε τρόπο μέσα στο εσωτερικό μας, την καρδιά μας, αφού ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Λουκά 17:21. Κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο στίχος αυτός ερμηνεύεται ως εξής: «Η καρδία αποτελεί μικρό δοχείο, όμως περιέχει τα πάντα. Το Θεό, τους αγγέλους στη ζωή, τη βασιλεία, τους θησαυρούς της χάριτος». Κάποιος θεολόγος ανέφερε το εξής, ότι ο Χριστός μας έχει τέσσερις θρόνους. Ο πρώτος είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδος στον εμπείρινο ουρανό, κατά την αγιορείτικη δογματολογία. Ο δεύτερος είναι στη γαστέρα της Παναγίας μας, που ενανθρωπίστηκε και έγινε άνθρωπος θεάνθρωπος. Ο τρίτος είναι στο Σταυρού επάνω και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού. Ο τέταρτος θρόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι η καρδιά μας. Και πώς θα έρθει ο Κύριος στην καρδιά μας? Με τη συνεχή επίκληση του Κύριου Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Σε αντίθεση, οι γκουρουιστές και όλοι αυτοί, μέσα στην καρδιά τους μπαίνει η πλάνη. Έχουν μία επιφανειακή ηρεμία, αλλά μέσα τους έχουν γίνει κατοικητήρια δαιμόνων, γιατί η στάση λωτού του διαλογισμού και τα δάχτυλά τους που σχηματίζουν το 666 είναι μία μορφή επικλήσεως δαιμόνων, σαν πυραμίδα. Ποια τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης χριστιανικής ευχής και τι διακρίνουν που τη διακρίνουν απόλυτα από τη μέθοδο της Γιόγκα? Πρώτον, στην ευχή εφράζεται έντονα η πίστη στον Θεό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας στοργικός που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και οι προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντες: «Ελέησόν με». Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση, η αυτοθέωση, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του Αδάμ. «Ως θεοί έσεστε», τους είπε το φίδι, και συνεχίζεται αυτό με τη μορφή την πρακτική της αυτολύτρωσης, της αυτοθέωσης, το νεοεποχήτικο δόγμα που καταλύει τον Ιησού Χριστό και θα φέρει ένα νέο Χριστό, τον ψευδόχριστο, τον αντίχριστο, τον αβατάρ, που θα κινείται από το διάβολο. Αυτή είναι η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε να γίνει Θεός έξω από αυτό που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυχάνεται δι' αυτού και εξ' αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Άνεφε μου, ουδύναστε σποιήν ουδέν. Και ουδής δεν έρχεται προς με, αν δεν τον εκαλέσει ο πατήρ μου, και ουδής ομολογεί Χριστό ή μη εν πνεύματι Αγίω. Δεύτερον, με την ευχή την ωερά δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό όπως οι γκουρουιστέ.
Δεν επιδεικνύουμε την ανύψωσή μας στο απόλυτο μηδέν σε μία νιρβάνα, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στον προσωπικό Θεό τον Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Εκφράζεται η ταπεινότητά μας η συντριβή και η ζήτηση του Θείου Ελέους από τον Κύριο Λυτρωτή και μοναδικό σωτήρα μας τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τρίτον, με την ωραία και αδιάλειπτο προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφάνειας. Τα συστήματα διακατέχονται από μίαν υπερηφάνεια. Εμείς με την ωραία ευχή αποκτούμε τη μακάρια κατάσταση της απεινοφροσύνης λέγοντας «Ελέησον με Κύριε», ζητώντας το έλεος του, ενώ εκείνοι προσπαθούν να αυτοθεωθούν. Τέταρτον, η σωτηρία όπως είπαμε δεν είναι αφηρημένη έννοια και κατάσταση, αλλά ο στόχος είναι η ένωση με τον Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Λυτρωτή και Σωτήρα μας. Αλλά αυτή η ένωση δεν εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν αφομοιούμεθα εφόσον είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα πρόσωπα. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Αποκτούμε πνεύμα διακρίσεως. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τις κινήσεις του Σατανά αλλά και τις ενέργειες του Χριστού. Αναγνωρίζουμε δηλαδή το πνεύμα της πλάνης ανάλογα με τις ενέργειες του. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθώτης, επί τούτον ουκέστη νόμος. Ακριβώς τα αντίθετα, το μίσος, η μνησικακία, η κατάκριση, η ταραχή, ο φόβος, η δειλία, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η οργή είναι ο καρπός της πλάνης. Έκτον, ο αγώνας για την ευχή συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη φθοροποιώ επίδραση των παθών. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στην απάθεια τη στοική, αλλά την δυναμική, δηλαδή όχι την έκρωση του πάθους, αλλά τη μεταμόρφωσή του, νέκρωση και μεταμόρφωση. Να το κάνουμε αρετή, δηλαδή την οργή θα τη μετατρέψουμε σε πραότητα, το μίσος σε αγάπη, το φθόνο σε αγάπη, την φιλαργυρία σε ελεημοσύνη, την ακηδεία σε καλή επιθυμία για τον Χριστό και την αγάπη προς Αυτόν προς θείο και θείο έρωτα δια της ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Έβδομο. Με την ευχή επιδιώκουμε να οδηγήσουμε το νου στο απόλυτο μηδέν και να το στρέψουμε στην καρδιά και να φέρουμε τη Θεία Χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή από την οποία θα επεκταθεί και στο σώμα. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, Λουκά 17:21. Το σώμα κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι το σαρκικό φρόνημα. Εμείς δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα, το σαρκικό φθόνημα, που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Άλλωστε, σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου ψυχής και σώματος, γιατί ο άνθρωπος και ο μοναχός που έχει προχωρήσει στην ιερά προσευχή δέχεται μία ψυχοσωματική αλλίωση κατά την αίσθηση της χαρμολύπης που αισθάνεται αυτός που έχει φτάσει και έχει γευθεί τους καρπούς της νοεράς προσευχής. 8. Δεν υπάρχει σε εμάς αδιαφορία για τον γύρο κόσμο. Τα διάφορα αγκουριστικά συστήματα που μας ανέφερες αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθεια. Εμείς το αντίθετο επιδιώκουμε να προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Φώτισε τους πεπλανημένους μουσουλμάνους, φώτισε τους πεπλανημένους βουδιστάς, τους πεπλανημένους γκουριστάς, φώτισε τους αποστάτες ορθοδόξους Έλληνας χριστιανούς που έφυγαν από την οδό του Κυρίου. Φώτισε όλο τον κόσμο, ακόμα στους μοναχούς, οι γέροντες πολλοί βάζουν κομποσκήνη στον κανόνα τους να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε ολόκληρη την ανθρωπότητα» και όλοι οι μοναχοί προσεύχονται για τη σωτηρία του κόσμου. Άλλωστε σωτηρία είναι η ένωση με τον Χριστό ενώ είμαστε σε κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνο εμείς. Μία χαρά που είναι μόνο δική μας, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική. Αυτός που αισθάνεται ότι κατέχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον πληροφορεί η ψυχή του ότι βαδίζει εισοδούς σωτηρίας, θέλει να σώσει και τους άλλους. Αυτό είναι η αγάπη. Γι' αυτό κατέβηκε και ο Κύριος μας. Θέλει να μας σώσει όλους ή δυνατόν όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό λέει, όλους τους ανθρώπους θέλει σωθήν και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Αλλά υπάρχουν δύο παράγοντες. Η Θεία Χάρη
που ελκύεται με το Κύριο Ιησού Χριστέ και η θέληση δική μας. Εάν μετανοήσουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις ανατολικές θρησίες και καταλάβουν ότι αν ζητήσουν από τον Χριστό θα τους σώσει και ότι δεν είναι αυτοθέωση και αυτοπραγμάτωση και αυτολύτρωση και αυτοσωτηρία η οδός προς το Θείο, τότε θα πλησιάσουν και θα σωθούν. Ένατον, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους ούτε στις διάφορες τάσεις του σώματος. Μερικά από αυτά θεωρούμε υποβοηθητικά με σκοπό να συγκεντρωθεί ο νους του καρδιά, δηλαδή στην ουσία του. Οπότε αμέσως καταργούνται. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια, μια αρνητική κατάσταση τύπου Νιρβάνα, αλλά την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και τους καρπούς της Θείας Χάριτος. Όλα αυτά που προαναφέραμε, με τα καυτά δάκρυα, τα δώρα της Θείας Χάριτος που είναι της μετανοίας και τα κρύα που είναι τα δώρα της Χάριτος.